Μία σειρά από αδυναμίες, ελλείψεις και παθογένειες στη λειτουργία κέριων υπηρεσιών που επιφορτίζονται με την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών αναδεικνύει το εύλογο ερώτημα. Άραγε πόσες και ποιες υπηρεσίες διαθέτουν συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα καθοδήγησης και παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων που επιχειρούν στα μέτωπα κάθε φωτιάς. Αξιόμαχα είναι όλα τα οχήματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θεωρούμε αξιόμαχο ένα όχημα το οποίο είναι 40 ετών, επειδή φρενάρει και επιταχύνει. Προφανώς και δεν είναι αξιόμαχο. Έτσι, είμαστε στο 2023. Έχει συμβεί αρκετές φορές, κατά την αντιμετώπιση των περιστατικών, τα οχήματα αυτά να βγάζουν ζημιές, βλάβες και να αναγκαζόμαστε να τα αποσύρουμε στα συνεργεία για την αντιμετώπιση τους. Μέσω ντρόνι, εικόνα από τον τόπο κάθε είδους συμβάντος μεταδίδεται στο συντονιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Φτάνει ακόμη και στο αρχηγείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Αθήνα, όπως έγινε και σε πρόσφατα περιστατικά. Μπορούμε να κάνουμε απευθείας μετάδοση του συμβάντος στο υπηρεσιακό μας κέντρο και καταλαβαίνετε ότι ο συντονισμός είναι ακόμα καλύτερο. Στις οθόνες των χειριστών εμφανίζεται το στίγμα του κάθε οχήματος που επιχειρεί είτε βρίσκεται καθοδόν. Ποιο όμως είναι το όχημα που κρύβεται πίσω από το σημάδι στο χάρτη και τον κωδικό αριθμό? Και όμως πρόκειται για οχήματα καταπονημένα που επιχειρούν εδώ και 30 χρόνια, όπως το ένα και μοναδικό βαρέως τύπου πυροσβεστικό όχημα δασικών πυρκαγιών που διαθέτουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου. Σας τονίσω ότι στο νομό Ηρακλείου έχουμε να λάβουμε δασικό όχημα βαρέου τύπου από το 2003, μιλάμε 20 χρόνια τώρα. Και από το 2008 έχουμε να πάρουμε δασικά οχήματα μικρού τύπου, τύπου 4x4, που μεταφέρουν μόνο μισό τόνο νερό. Ο μέσος όρος ηλικίας των δασικών οχημάτων ξεπερνάει τα 25 έτη. Έχουμε οχήματα τα οποία ξεπερνούν και τα 30 έτη. Φανταστείτε ένα τέτοιο όχημα το οποίο 25 με 30 χρόνια χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τι προβλήματα λειτουργικά και στον εξοπλισμό του μπορεί να επιφέρει. Τα οχήματα αυτά εξακολουθούν να κρίνονται αξιόμαχα, παρότι που ο εξοπλισμός που διαθέτουν θεωρείται απόλυτα απαρχαιωμένος. Στην ίδια κατάσταση είναι, όπως εξηγούν οι συνδικαλιστές του πυροσβεστικού σώματος, τα περισσότερα μικρά οχήματα, τα οποία καλούνται να σπεύσουν στις δασικές πυρκαγιές με εύλογη την ανησυχία τους για την ασφάλεια των συναδέλφων τους. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς ασφαλείς, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε και εντάξει στο έργο μας, αποτελεσματικοί. Και κατά δεύτερο λόγο, η αποτελεσματικότητα. Σίγουρα ένα σύγχρονο όχημα με σύγχρονα κατασβεστικά μέσα, με γρήγορη μετακίνηση, θα έχει πολύ καλύτερη αποδοτικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες και με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που αγγίζουν τα 60 άτομα, ξεκινά σε λίγες ημέρες μία ακόμη αντιπυρική περίοδος. Δύσκολη και απρόβλεπτη, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ναι, μεν ο στόλος είναι ένα μεγάλο αγκάθι του σώμα, αλλά μεγαλύτερο αγκάθι είναι το υποστελεχωμένο σώμα και το γερασμένο προσωπικό. Έχουμε 45 με 47 έτη μέσω όρο ηλικίας στην πυροσβεστική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιβαρημένος και αυτός όπως και το γερασμένο μας στο στόλο δεν θα έχει την ίδια αποδοτικότητα με ένα νεότερο άνθρωπο.